Το ΚΚΕ καταθέτει καθημερινά μορφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μορφή και στα κόμματα που διαχειρίζονται την εξουσία του κεφαλαίου μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Καταθέτει καθημερινά μορφή μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες αμφισβήτησης ενός συστήματος που γεννάει πολέμους, εκμετάλλευση, πόνο, αδικία και φτώχεια. Το κόμμα μας καταθέτει μορφή καθημερινά μέσα από τις μεγαλειώδεις απεργίες του προηγούμενου διαστήματος, μέσα από τον πανελλαδικό ξεσηκωμό των αγροτών, μέσα από τις τεράστιες φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Καταθέτει μορφή μέσα από τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και όλων των εργατικών λαϊκών δυνάμεων για την ανατροπή των νέων αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στην υγεία. Μέσα από τις αντιδράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος και των στρατευμένων στην όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Το κόμμα μας καταθέτει καθημερινά μορφή στις κυβερνήσεις που χρόνια τώρα φέρουν ακέραια την ευθύνη για το έγκλημα των τεμπών, στις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ προσκυνάται, που έχουν κάνει τη ζωή του λαού μας κόλαση. Σήμερα ο λαός μας μπορεί και πρέπει να βγει στο προσκήνιο, να καθορίσει ο ίδιος μέσα από τον οργανωμένο αγώνα στο πλευρό του κουκουέ τις εξελίξεις για να ανοίξει ο δρόμος για τα δικαιώματα και τη ζωή που ονειρευόμαστε να κατακτήσουμε. Συζητάμε σήμερα ένα καινούριο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Άλλο ένα φυρμάνι, άλλη μια μετάφραση κοινοτικής οδηγίας που επιβεβαιώνει το ταξικό πρόσημο της πολιτικής της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και τη δημιουργία ευνοϊκού πεδίου κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο μούφα για τη δίθεν φορολόγηση με 15% των πολυεθνικών και χώριων ομίλων που αποκαλύπτει τόσο το μέγεθος της υποκρισίας απέναντι στον ελληνικό λαό όσο και το ρόλο της κυβέρνησης αλλά και όλων των άλλων κομμάτων ως στυλοβάτη του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που δίνεται γη και είδωρο στους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές, θωρακίζοντας την κερδοφορία τους μέσα σε ένα περιβάλλον φοροαπαλλαγών και φοροασυλίας, τσακίζεται καθημερινά τις ανάγκες και τη ζωή του λαού μας που ζει μέσα σε ένα περιβάλλον τρομοκρατίας, ανασφάλειας, φορολεϊλασίας, με χαμηλούς μισθούς και μειωμένο λαϊκό εισόδημα, αντιμέτωπος με τις μεγάλες αυξήσεις τιμών σε όλα τα προϊόντα, με την ακρίβεια να καλπάζει και την αδυναμία του να ικανοποιήσει λόγω και της εμπαρευματοποίησης τις βασικές του ανάγκες σε δωρεάν υγεία, παιδεία και πρόνοια. Φέρνεται σήμερα άλλη μία μετάφραση κοινοτικής οδηγίας με τη συνένεση όλων των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου στην κατεύθυνση ικανοποίησης των αντιδράσεων μερίδας του κεφαλαίου και ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που δημιουργούνται στο πεδίο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για μεγαλύτερη κερδοφορία, ευνοϊκότερη μεταχείριση των ομίλων, προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, σύγχρονα πεδία φοροαποφυγής και φοροαπαλλαγών. Τέτοιες οδηγίες έρχονται συχνά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και χρησιμοποιούνται πάντα ως πρόσχημα για εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, καλλιέργειας αυταπατών για το ρόλο και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον εγκλωβισμό των λαϊκών μαζών στην κατεύθυνση να κερδίζεται καθημερινά χρόνος από όλες τις κυβερνήσεις για τη σωτηρία του πιο σάπιου, του πιο βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος που ενώ έχει φάει τα ψωμιά του παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Τη στιγμή που η εργατική τάξη, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι νέοι και οι νέες βιώνουν οξυμένα χρόνια άλλη τα προβλήματα με την ανεργία, τη φτώχεια και τους υπεριαλιστικούς πολέμους να κάνουν τη ζωή μας κόλαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμμαχία των μονοπωλίων, ως διακρατική υπεριαλιστική ένωση, μας επιβάλλει δίθεν φόρο 15% στα κέρδη των πολυεθνικών.
Γνωρίζουμε καλά όλοι μας χρόνια τώρα τις δυνατότητες που έχουν οι πολυεθνικοί όμιλοι να φοροαποφεύγουν, να αποκρύπτουν τα κέρδη τους και να μπουκώνονται με ζεστό επιδοτούμενο χρήμα από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τη στιγμή μάλιστα που το νομοσχέδιο προβλέπει την απαλλαγή του ελάχιστου φόρου σε περιπτώσεις κερδοφορίας κάτω των 1 εκατομμυρίου ευρώ και τζίρου κάτω των 10 εκατομμυρίων για τους μικρούς ομίλους, την ίδια στιγμή φορολογούνται από το πρώτο ευρώ οι έμποροι των λαϊκών αγορών, τα καταστήματα ψηλικών, οι πλανώδη μικροπολιτές και τα περίπτερα. Άλλο ένα προνόμιο φοροαπαλλαγής δίνει στις πολυεθνικές τη δυνατότητα να αφαιρούν από τα κέρδη τους το 5% της αξίας του πάγιου εξοπλισμού τους και το 5% της μισθοδοσίας τους επιπλέον των αποσβήσεων και του μισθοδοτικού κόστους. Και ενώ οι όμιλοι έχουν αυτό το προνόμιο, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με επιπλέον τεκμήριο κέρδους σύμφωνα με τις δαπάνες μισθοδοσίας και αυτές των αποσβέσεων του πάγιου εξοπλισμού τους. Επιπλέον, το νομοσχέδιο με βάση την κοινοτική οδηγία αφήνει εντελώς απ' έξω από το κάδρο της φορολόγησης το αγαπημένο παιδί όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, το ναυτιλιακό κλάδο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που συνεχίζει να θησαυρίζει στις πλάτες του λαού μας, απολαμβάνοντας φοροαπαλλαγές, φοροασυλία, προνομιακές επιδοτήσεις και μηδενικό φόρο. Την ίδια στιγμή όμως που μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες φορολογούνται με συντελεστές από 9 έως 44%. Και ενώ ο λαός μας πληρώνει σήμερα το 95% των φορολογικών εσόδων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι επιβαρύνονται μόλις με το 5%. Με τους επιχειρηματικούς ομίλους στο σούπερ μάρκετ να εκτινάσουν τα κέρδη τους στα 11 δισεκατομμύρια για το 2023, τους ενεργειακούς ομίλους στο έδαφος της πράσινης μετάβασης να τριπλωσιάζουν την κερδοφορία τους, ενώ οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες το 2024 αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ κερδοφορίας με κέρδη πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Με τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες να καταγράφουν το 2022 αύξηση 75% στα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων, φτάνοντας στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα από το νομοσχέδιο προβλέπονται κανόνες για συγχωνεύσεις και εξαγορές που δημιουργούν προνομιακό πεδίο λειτουργίας των πολυεθνικών με δυνατότητα μεγαλύτερης κερδοφορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών και παζαριών που αφήνει έξω από τους κανόνες προκλητικά τα επενδυτικά φαντς. Συζητάμε τη φορολόγηση με 15% των ομίλων τη στιγμή που τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν δεν ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ, το φόρο δηλαδή που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ανέρχεται στα 23 δισεκατομμύρια. Μέσα από το νομοσχέδιο ενισχύεται το καθεστώς της αναβαλλόμενης φορολογίας, αυξάνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας των ομίλων που εκμεταλλεύονται την απαιτούμενη ρευστότητα για επενδύσεις. Έτσι, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το καθεστώς της αναβαλλόμενης φορολογίας. Θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν από τα νοικοκυριά που είναι χρεωμένα μέχρι τα μπούνια, ξεπερνώντας μάλιστα τα 4 δισεκατομμύρια κερδοφορίας για το 2023 μέσα από την αύξηση των επιτοκίων, τις προμήθειες των συναλλαγών και τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών ονειρεύεται μέσω της ηλεκτρονικής μισθοδοσίας 105 δισεκατομμυρίων των μισθωτών και συνταξιούχων να χαρίσει μόνο από τη χρήση πλαστικού χρήματος πάνω από 1 δισεκατομμύριο ετησίως στις τράπεζες. Συζητάμε για φόρο 15% στα κέρδη των ομίλων τη στιγμή που ένα νέο κύμα πληστηριασμών και κατασχέσεων οδηγεί τα χρεωμένα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία. 6 στα 10 δηλώνει ότι το εισόδημά τους δεν επαρκεί για όλο το μήνα. Το 15% των συμπολιτών μας ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ το 22% έχουν οφειλές στο δημόσιο, με το 12% να μην μπορεί να τις ρυθμίσει.
ενώ ένα στους 10 δηλώνουν ότι δεν θα ανταποκριθούν στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις το 2024. Συζητάμε σήμερα τη δυνατότητα που έχουν οι πολυεθνικοί όμιλοι να μεταφέρουν ζημιές, να συμψηφίζουν επενδύσεις και με φορολογικά τεγνάσματα να παρουσιάζουν μηδενικά αποτελέσματα, με τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο 15% να αποτελεί μεγάλη πρόκληση στη χώρα μας. Γιατί την ίδια στιγμή οι μικροί αυτοαποσχολούμενοι με τον πρόσφατο νόμο έκτρωμα φορολογούνται τεκμαρτά με το έτσι θέλω της κυβέρνησης, χωρίς τη δυνατότητα αναγνώρισης μεταφοράς ζημιών. Φορολογούνται από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο, με συντελεστές έως 44%, και αυτό με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, 1-2 ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας. Πληρώνουν προκαταβολή φόρου 100% στο φόρο εισοδήματος. Τους επιβάλλεται τέλος επιτιδεύματος. Κινδυνεύουν με υπέρογκα πρόστιμα από τη μη συλλογή αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα για εισοδήματα που δεν απέκτησαν ή και αν απέκτησαν, τα οποία πήγαν όλα για την εξόβληση οφειλών σε εφορίες, δήμους, τράπεζες και οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας. Χάνουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε δαπάνες για αγορές POS, ταμιακών συστημάτων, διασύνδεσης, προγραμματισμού, ποσοστών προμήθειας που αποκομίζουν οι τράπεζες με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Προκαλεί η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωενωσιακού τόξου να λένε ότι ο φόρος 15% θα επιβάλλεται στα κέρδη που θα προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά βιβλία των ομίλων, ενώ την ίδια στιγμή πάνω από 475.000 ελεύθεροι επαγγελματίες περιμένουν τη λεμιτόμο της τεκμαρτής και άδικης φορολόγησης που τους επιβάλλει ο νέος νόμος. Διευκολύνσεις, φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές, 12ετής στους στρατηγικούς εμπεδητές με προνόμια, απλουστεύσεις διαδικασιών και επιδοτήσεις. Και από την άλλη, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο με υποχρεώσεις, έξοδα και πρόστιμα, γεγονός που αποκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα των επιλογών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος τους, που τους οδηγεί σε τρομερά αδιέξοδα, σε οικονομικό μαρασμό και λουκέτα. 15% φορολογία, τριγωνικές συναλλαγές, φορολογική ασυλία και δυνατότητα φορολόγησης σε φορολογικούς παραδείσους για τις πολυεθνικές που με οργανωμένα, οικονομικά, λογιστικά, νομικά επιτελεία αποκτούν την ικανότητα να φοροαποφεύγουν. Φοροκυνηγητό, πρόστιμα και κατασχέσεις για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που τους τελευταίους μήνες με το παραμύθι της διασύνδεσης POS με τις ταμιακές όλος ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος αναζητώντας τον αρμόδιο ανάμεσα σε τράπεζες, τεχνικούς, λογιστές, υπουργείο, με τεράστιες καθυστερήσεις, αναπάντητα ερωτηματικά, επιπλέον έξοδα και χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Με τη λεμιτόμο των προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους, αυτοαπασχολούμενοι, λογιστές, τεχνικοί έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τους. Με ευθύνη του Υπουργείου έχει στραφεί ο ένας επαγγελματίας απέναντι στον άλλον, ενώ την ίδια στιγμή τρίβουν τα χέρια τους για το μοίρασμα της Λίας πάροχοι, τράπεζες και όμιλοι που προωθούν τα δικά τους ψηφιακά, ηλεκτρονικά και ταμιακά συστήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι συζητάμε για το 15% φορολόγηση των ομίλων, ανοίγοντας την κερκόπορτα, και κρατήστε το, της μείωσης του φόρου από το 22% στο 15% για όλες τις εταιρείες σε βάθος χρόνου. Την ίδια στιγμή όμως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, αφού αποτελούν για αυτούς διαθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό σήμερα όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, όλοι οι επαγγελματίες λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς απίστευσης τρομοκρατίας, υπερβολικών προστήμων, τεράστιας ανασφάλειας, μεγάλου άγχους και μεγάλης έντασης. Η εντατικοποίηση, η υψηλή φορολογία και τα πρόστιμα έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των αυτοαπασχολούμενων σε απόγνωση, που αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του Υπουργείου να τους οδηγήσει σε κλείσιμο, παραδίδοντας ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς στους πολυεθνικούς και τους ομίλους. Είναι ξεκάθαρο ότι και το σημερινό σχέδιο νόμου καλλιεργεί αυταπάτες για δίθεν φορολόγηση των ομίλων. Πρόκειται για μια προπαγανδιστική απάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, ότι τους έπιασε ο πόνος να φορολογήσουν το κεφάλαιο.
Τελικά, με προκάλημα την υποχρέωση παροχής πληροφοριών και με πρόσχημα να διαμορφωθούν διεθνείς κανόνες ελάχιστης φορολογίας, ενισχύεται το καθεστώς της νόμιμης φοροαποφυγής των φοροαπαλλαγών και εξαιρέσεων προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Γενικεύεται η μείωση της φορολογίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η θέση τους στον ανταγωνισμό με αυτά των τρίτων χωρών. Το αποτέλεσμα θα είναι να ενισχύεται το καθεστώς των φορολογικών παραδείσων, η ευνοϊκή φορολογία για τους ομίλους και η φορολογική καταλήστευση των λαϊκών εισοδημάτων, πληρώνοντας πάλι ο λαός το μάρμαρο της καπιταλιστικής τους ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε το νομοσχέδιό σας. Μαζί με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλλεστές αγρότες της Υπαίθρου, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και την νεολαία, μπορούμε να επιβάλλουμε την κατάργηση των έμεσων άδικων φόρων για το λαό, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τους εφοπλιστές και, τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια, τη φορολόγηση των κερδών τους με 45% και την κατοχήρωση αφορολόγητου ορίου που να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Και μέσα από τον οργανωμένο αγώνα του λαού μας, στο πλευρό του ΚΚΕ, να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του 21ου αιώνα, σε μια κοινωνία χωρίς τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στη βάση του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας και της κοινωνίας, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στον τόπο του. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.